Λοιπόν, αυτέ που είδαμε, Απόστολο, Μαγκυριάδη, καλησπέρα, είναι μερικέ από τι απαντήσει που έδωσε ο Νίκο Χαρδαλιάς. Mm -hmm. Είναι η πρώτη φορά αυτέ τι 8 μέρε. Έκανε ενημέρωση, μια-δύο φορέ την ημέρα. Mm -hmm. Αλλά πρώτη φορά που δέχθηκε ερωτήματα και απάντησε. Mm -hmm. Και εγώ θέλω να ξεκινήσουμε, επειδή α, πολλά από αυτά που είπε θα συζητηθούν. Ε, άρα, άλλα είναι αντικείμενο τη έρευνα του γιατί κάηκε. Η Εύη, γιατί κάει και η Αττική, γιατί κάει και η Πελοπόννησο. Θέλω να ξεκινήσουμε από το πρώτο. Mm. Είδαμε τον Νίκο Χαρδαλιά να σηκώνει μια φωτογραφία στο ξεκίνημα και να λέει να, γιατί δεν πετούσαν τα αεροπλάνα όλε αυτέ τι μέρε. Θυμίζω ημέρια. ότι όλε αυτέ τι μέρε βλέπουμε και στου ρεπόρτερ του Σκάι που οι κάτοικοι στι περιοχέ λένε γιατί δεν πετάνε επί μέσα. Είναι Αυτή είναι η φωτογραφία που έδωσε και ο, ο Νίκο σε... Εδώ είναι η Εύη. Αυτό ναι. είναι το σύννεφο του καπνού και αυτό είναι που βλέπουν και τα και αεροπλάνα. Και στην ουσία τι απαντάει. Απαντάει ότι υπάρχει ένα τέτοιο τεράστιο πέπλο καπνού. Καίγεται το συμπαγέ δάσο, δεν επιτρέπει την εναέρια προσβολή. Των εστειών. Μόνο όταν βρεθεί μια δίωδο, είπε ο Νίκο Χαρδαλιά, μπορούν να μπουν μέσα, να εισχωρήσουν μέσα σε αυτό το τεράστιο σύννεφο καπνού τα εναέρια μέσα και έδωσε ένα παράδειγμα, είπε δηλαδή χθε προχθέ, στι 2 το μεσημέρι, άνοιξε μια δίωδο χθε στην Εύβοια και πέταξαν τα δύο Έριξον. Αυτό δίνει μια απάντηση ο κύριο Χαρδαλιά για το πότε μπορούν να πετάξουν τα εναέρια μέσα. Θυμίζω ότι και προχθέ στην ενημέρωσή του, την Κυριακή, είχε, είχε πει ότι υπάρχουν τρει προποθέσει. Πρέπει να δουν τον τρόπο με τον οποίο θα μπουν, το πού θα ρίξουν και πώ θα φύγουν εφόσον, καμ... εφόσον πρέπει και οι τρει προποθέσει να έχουν διασφαλιστεί. Διαφορετικά, δεν πετάει ένα, ένα αέριο μέσο. Πάντως ένα μόνο σχόλιο πριν συνεχίσουμε. Επειδή είναι αλλεπάλληλε τις μαραθώνιες μεταδόσεις οι διαμαρτυρίε των κατοίκων, γιατί mm -hmm. μα έχουν αφήσει αβοήθητου, γιατί δεν πετούν τα ενάρια μέσα. Mm -hmm. Εγώ λέω ότι θα ήταν καλό αυτή τη φωτογραφία να την είχαμε δει τη δεύτερη μέρα, mm -hmm. την τρίτη μέρα, για να έχουν απαντήσει και οι κάτοικοι οι οποίοι είναι απελπισμένοι, οι οποίοι είναι οργισμένοι, οι οποίοι ξεσπούν και mm -hmm. θέλουν να ξέρουν. Mm -hmm. Θέλουν να ξέρουν γιατί πολλέ φορέ καλούνται οι ίδιοι να <coughs> υπερασπιστούν τα σπίτια του. Το δεύτερο Τώρα, στοιχείο που σταθερολογήσαμε από αυτά τα οποία είπε ο Νίκο Χαρδαλιά είναι το τι έγινε πραγματικά στι 3 Αυγούστου. Είναι του. πολύ ενδιαφέρον. Είναι η μέρα λοιπόν που ξεσπάει η πυρκαγιά στην Βαριπόμπη στι 1 και 1 και 22 πρώτα λεπτά. 11 ελικόπτερα και 9 αεροσκάφη ενεργούν. Είναι η μέρα, να το πω και θα το δούμε mm -hmm. στη συνέχεια, που ξεσπά και φωτιά στην Εύβοια. Πέντε το απόγευμα. Ακριβώ. Η ίδια μέρα. Και στην ουσία παρουσίασε σήμερα την αλληλουχία. Την χρονική αλληλουχία. 1 και 22 λοιπόν η φωτιά στη Βαριμπόμπη. 1 και 23, ένα λεπτό μετά. Η φωτιά στη Μάνη. Στη Βαρυπόμπη φεύγουν 20 εναέρια μέσα. Στη Μάνη δύο ελικόπτερα και τέσσερα αεροσκάφη. Στι 3 και, 21, πρώτα λεπτά στην Μεσσηνία, δύο ελικόπτερα και τέσσερα αεροσκάφη. Και στι 5 και 9 το απόγευμα πλέον ξεσπάει φωτιά στην Εύβοια, όπου γίνεται, προλαβαίνουν μόνο μία έξοδο. Με ένα ελικόπτερο και τέσσερα αεροσκάφη. Εδώ, Μέχρι λοιπόν, τη του Ηλίου, δηλαδή, εδώ, κατάφερε λοιπόν, να φτάσει Απόστολ. στην Εύβοια μόλι ένα ελικόπτερο και τέσσερα αεροσκάφη την ημέρα που ξέσπασε η πυρκαγιά στην Εύβοια. Και στην ουσία ο Νίκο Καρδαλιά λέει ότι είχαμε τον στόλο σε, τρία, σε άλλα τρία διαφορετικά μέτωπα, στην Βαριμπόμπη, στην Μεσσηνία και στην Μάνη, και μα έμεναν πέντε εναέρια μέσα, τα οποία πρόλαβαν μία έξοδο το βράδυ, Απόστολ, πριν νυχτό. Πριν, 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 πριν εδώ καταλαβαίνουμε γιατί κάει και η Εύβια. Καταλαβαίνουμε την αλληλουχία των γεγονότων. Μίλησε ο Νίκο για 586 φωτιέ σε 8 μέρε. Τόσε ήταν, 586. Mm -hmm. Αλλά καταλαβαίνουμε επίση, γιατί σου θυμίζω ότι εκείνη τη νύχτα που κάναμε την, και μαζί την ζωντανή μετάδοση των ενημερωτικών μαραθώνων του Sky, ξαφνικά είδαμε εικόνε από την Εύβοια και δεν το πιστεύαμε. Ήταν ένα τεράστιο α, εν, μέτωπο χιλιόμετρων με φλόγε που έφτανε στη θάλασσα. Βλέπαμε και τον κόσμο να φεύγει από την Αγία Άννα, να μπαίνει μέσα στα πλοία για, για να φύγει να φτάσει στη σημεία Άρα, στην Άρα τι μάθαμε σήμερα, ότι μέχρι εκείνη την ώρα που νύχτωσε, πέντε ρήψει γίνανε. Ναι. Σημεία, τόσο μεγάλη φωτιά μπορούσαν, ήταν διαθέσιμα. Πήγαν πέντε εναέρια μέσα. Πέντε ρήψει. Εμία το καθένα. Πέντε ρήψει. Άρα ουσιαστικά η φωτιά ήταν ανεξέλεγκτη τι πρώτε ώρε. Να γιατί. Τρίτο θέμα. Μάθαμε επίση και για τον αριθμό των πτητικών μέσων. Έγινε αρκετά μεγάλη κουβέντα το τελευταίο διάστημα. Η, η Ελλάδα έχει στη διάθεσή τη 74 ένα μέρια, ένα αέρια μέσα. Στα από χαρκιά. αυτά, τα 7, Α, είναι, Έγινε ε... καταρχήν 73 γιατί το ένα έπεσε στη ζάκη, το Πετζετέλ. Σωστά. Ε, τα 6-7 από, από, τα, τα από αυτά είναι, ε, μπορούν να μεταφέρουν προσωπικό, δεν είναι πυροσβεστικά. Είναι δηλαδή. συντονιστικά. Άρα μένουμε λοιπόν στα 60, 60. στον αριθμό 67. Ε, τακτικά αυτά, οι 6-7 περίπου έχουν, έχουν συντηρήσει. Άρα μιλάμε για 60 που μένουν. Έχι. Τα 20, είπε ο κ. Χαρδαλιά, παραμένουν στι περιφερειακέ βάσει. Έδωσε μάλιστα και ένα παράδειγμα. Στο στην Καβάλα, για παράδειγμα, έχουμε σταθμευμένο ένα αεροσκάφο. Θα χρειαστεί για τον ξεσπάσει μια φωτιά εκεί να παρέμβει. Να και εκτό των άλλων, εξήγησε ο Νίκο Ραδαλιά ότι αν είναι να το φέρει από την καβάλα, θέλει μία ώρα και 20 για, λεπτά. Για να, για να έχουμε εξελίξει εκεί από το λεπτό. Κατέληξε yeah. ότι έχουμε 40 δια 2 επειδή επιχειρούν μισά-μισά. Μισά-μισά. είναι φοβιάδε. Στην ουσία είναι 20 αεροπλάνα, μπορούμε, 20 αέρια μέσα τα οποία μπορούμε 20 να χρησιμοποιήσουμε. 20 διαθέσιμα όπω τώρα, α πούμε, αυτή τη στιγμή. Και το τελευταίο μάθαμε. Τι έγινε με τη, τη μέρα που ξεκίνησε η φωτιά στη Βαριμπόμπη, γιατί δεν υπήρχε επιτήρηση. Τα βασικά δεδομένα είναι, 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 πολύ σημαντικό. Το ότι είναι Δεν είναι. υπήρχε επιτήρηση εκείνη την ημέρα. Μας εξήγησε ότι τα πέντε καναντέρ ήταν προσγειωμένα, ότι, είχα, ότι είχαν τεχνικά προβλήματα εκείνη την ημέρα. Μας εξήγησε επίση επίσης όχι, είναι ότι τα... Πάνω από 40 βαθμού ότι... βαθμούς και 42 ήταν βαθμούς. Ήταν καθυλωμένα, βαθμούς. Βαθμούς. καθυλωμένα ναι. Παιδί, ναι. Έχεις, δίκιο. Ναι. έχεις δίκιο. Ήταν καθυλωμένα για λόγω θερμοκρασίας. Τα ετράκτορ στα οποία έχει τα αμερικανικά αεροσκάφη, τα οποία έχει πλέον στη διάθεσή της Κάνουν η Ελλάδα, έχουν, και έχουν αλλά μπορούν να μείνουν πάνω στον αέρα για 3-3,5 ώρες και αποφασίστηκε εκείνη την ημέρα να πετάξουν 3 Τρει και μισή που ήταν το πικ τη θερμοκρασία. Η φωτιά όμω ξέσπασε μία και 22. Άρα, ε, το πρώτο πλάνο, πλάνο ακριβώ έφτασε 20 λεπτά αργότερα, έγιναν οι πρώτε ρήψει. Ήταν όμω μία φωτιά σε ένα ακάθαρτο συμπαγέ δάσο. Και το αποτέλεσμα το είδαμε όλοι. Λοιπόν, να σα ευχαριστήσουμε πάρα πολύ ενδιαφέροντα αυτά, η Μαγκυριά.